Καλησπέρα. Καλησπέρα. πρέπει να εκτιμήσουμε τι εξελίξει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά την σύγκληση ή όχι τη άτυπη πενταμερού. Νομίζω ότι η κυρία Λουτ δεν θα δυσκολευτεί να εξασφαλίσει τη συγκατάβαση και των όλων των πλευρών για μια τέτοια άτυπη πενταμερή. Το θέμα είναι ποιο θα είναι η ατζέντα. Διότι αν πάμε εκεί για να πει ο καθένα τα δικά του και να διαπιστωθεί το τεράστιο χάσμα, στο οποίο θα αποδώσει ενδεχομένω την απόφαση του να αποσυρθεί από την Όλη η πρωτοβουλία του Ο Γενικό Γραμματέα θα είναι ένα τραγικό αποτέλεσμα. Και το ξέρει ήδη η κυρία Λούτ και τα Ηνωμένα Έθνη. Το ξέρουν, το διαπιστώνουν μέσα από τι επαφέ. Θα περιμένουν την ολοκλήρωση και τη Συνόδου Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει την τελική τη θέση η Άγκυρα. Είναι προφανέ ότι όλο αυτό εντάσσεται σε ένα μεγάλο παιχνίδι που έχει επίκεντρο την Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι 10 και 11 Δεκεμβρίου. Και εκεί θα πρέπει να προβληματιστεί λίγο η Λευκοσία και ενδεχομένω μαζί και η Αθήνα. Κατά πόσον η επιμονή σε κυρώσει θα δώσει μια διέξοδο στη σημερινή κατάσταση ή αν θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα, έχω την εντύπωση ότι μέσα από αυτή την ενεργό εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό το τελευταίο διάστημα θα μπορούσε η Λευκοσία να διεκδικήσει ένα σοβαρό, συγκροτημένο πλαίσιο αρχών επί των οποίων να δεσμευτεί η Τουρκία. Εάν πάμε σε μια σύγκρουση, Σε μια συγκρουσιακή κατάσταση, ο τελευταίο που πληρώνει το λογαριασμό είναι πάντα ο Αδύνατο και αυτό που έχει ανοιχτού λογαριασμού με την Τουρκία. Άρα, με ευρωπαϊκά λουριά να του φέρουμε πίσω στη σωστή βάση. Ακριβώ. Ένα πλαίσιο που θα περιγράφει την λύση του Κυπριακού, επί του οποίου θα κληθεί να δεσμευτεί η Τουρκία. Διαφορετικά, θα, πάμε, θα δούμε μερικέ περιφερειακέ όπω είναι το κλίμα που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί καμία προοπτική για το Κυπριακό. Σε